Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Αγγέλου, υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα Αθήνας. Ιδιαίτερη περίπτωση, συνταγματάρχης εν αποστρατεία. Μάλιστα. Τα συνδυάζετε λίγο όλα. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία και θέλω να τα συνδυάσω και με μια δική σας δήλωση που βρήκα, ότι λέτε ότι ζούμε μισή ζωή σε όλα. Ναι. Θέλετε να μας το εξηγήσετε θα λίγο. Θα σας το εξηγήσω. Καταρχήν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με την επιβολή των μνημονίων, από την αρχή για εργαζόμενους και συνταξιούχους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κόπηκαν τα δώρα, τα δύο δώρα, καλοκαιριού, Πάσχα και των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια αυτό επεκτάθηκε με μειώσεις διαδοχικές συντάξεων. Δεκάδες. Ήδη δικαιώνονται πολλοί που προσφεύγουν στα δικαστήρια. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πίεση προς την κυβέρνηση. Δεν μπορούν βέβαια να πάρουν πίσω τα χρήματα των ασφάλως μειώσεων. Ασφάλως όχι, ασφάλως όχι. Ένα μέρος παίρνουν πάντα. Λοιπόν, όπως από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι με όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το τσουνάμι των μνημονίων, γιατί για τσουνάμι πρόκειται, αυτό που συμβαίνει είναι οι άνθρωποι να πιέζονται ασφυκτικά πολύ, οικονομικά, οι δήμοι να πιέζονται ασφυκτικά πολύ, οι υπηρεσίες να πιέζονται ασφυκτικά πολύ. Πρόσφατο παράδειγμα που κυκλοφόρησε και μάλιστα με διαδοχικές ανακοινώσεις δικές μας και της κυβέρνησης, του Υπουργείου, αφορά το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών, ναι, προσχολική αγωγή. Και εκεί εφαρμόζεται ένα μοντέλο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 80 στην Αμερική από την Παγκόσμια Τράπεζα για το βάουτσερ. Για τους λατινογενείς στην Αμερική. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό το πράγμα προκαλεί αυτό που λέμε μισή ζωή σε όλα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω βέβαια κάτι που βγαίνει έτσι μέσα από την καρδιά μου και νομίζω μέσα από την καρδιά πολλών τηλεθεατών που μας παρακολουθούν. Ρεύμα προς το κουκουέ ακούμε, αισθανόμαστε, θα δικαιολογούσαμε και δεν βλέπουμε. Είναι πολύ ανθρώπινη ερώτησή μου, καθόλου δημοσιογραφική. Όχι, όχι, θα σας απαντήσω. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που ρωτάτε και πολύ λογικό. Πράγματι είναι αλήθεια ότι ο κόσμος, ειδικά την τελευταία περίοδο, μας ακούει πάρα πολύ. Έρχεται κοντά μας. Σας αγαπάει, αλλά δεν σας ψηφίζει. Δεν μας παντρεύεται. Δεν φτάνουμε ποτέ στο γάμο. Αυτό θα λέω. Αυτό λοιπόν τους λέμε και εμείς, ότι αφού μας αγαπάτε, ας κάνουμε ένα βήμα παρακάτω, ας παντρευτούμε. Υπάρχει όμως και ένα σύστημα περίεργο που διαρκώς προκαλεί αναχώματα, τα περίφημα κόμματα μιας χρήσης, τα οποία είναι πασπαλισμένα με χρυσόσκονη, εμφανίζονται και εξαφανίζονται, παίρνουν την ψήφο του ελληνικού λαού, γιατί καταφέρουν κάθε φορά να του λένε μία πρόταση. Δεν του λένε πολλά, μία όμορφη πρόταση. Ναι. Στην πορεία αναιρείται αυτή η πρόταση. Αλλά ήδη την ψήφο την έχουν υφαρπάξει, έχουν κάνει διάφορες συνεργασίες με τα κόμματα εξουσίας και απέρχονται. Έχουν εξαφανιστεί. Βλέπετε, ήδη δύο κόμματα έχουν εξαφανιστεί. Τρία. Εμφανίζονται άλλα. Ναι. Αυτοί λοιπόν. Δεν ξέρουμε αν θα εμφανιστούν στο τέλος της εκλογής της 7 Ιουλίου, γιατί τώρα θα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό το αίτημα. Λοιπόν, κουκουέ και Ευρώπη. Άλλη μεγάλη απορία του μέσου ψηφοφόρου. Ο κύριος Κουτσούμπας λέει ότι ένα δυνατό ναι στο κουκουέ είναι το πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε τη θέση σας στα ευρωπαϊκά. Θα σας απαντήσουμε λοιπόν και σε αυτό, γιατί είναι πολύ απλό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μάλλον, η Ελλάδα είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Έτσι αλλιώς. Καλώς κακώς είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα κόμμα που ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού στις ευρωεκλογές και, και την πήρε και μάλιστα θα εκπροσωπηθεί πάλι με δύο ευρωβουλευτές. Γιατί πρέπει να συμμετέχει σε αυτά τα όργανα. Δεν μπορείς να είσαι απόν. Μάλιστα. Παίζεται η ζωή ενός ολόκληρου λαού. Όχι μόνο ενός ολόκληρου λαού, όλων των λαών της Ευρώπης. Και βέβαια φυσικά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα το οποίο λέει όχι, ναι, εκεί που όλοι άλλοι λένε ναι. Είναι η επόμενη μου ερώτηση. Φτάνουν εδώ, τα έχουν ψηφίσει όλα εκεί και έρχονται εδώ και δεν κάνουν τίποτα άλλο με την επικοινωνική διαδικασία. Μήπως το κουκουέ είναι ένας χώρος που αντιπολιτεύεται τους υπόλοιπους, κυρίως κάνει αυτό και δεν είναι σαφή όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή λέτε πολλά όχι. Με πολλά πράγματα δεν συμφωνείτε. Αυτό είναι το αστείο για το κουκουέ. Ότι δεν συμφωνείτε γενικώς. Αλλά ποιες είναι οι προτάσεις, δεν είναι πολύ σαφές ποιες είναι οι προτάσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε εμείς. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο, έστω και από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, να διαβάσετε το πρόγραμμά μας.
θα δείτε ότι υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά που ο κόσμος διερωτάται. Τι θα κάνετε εκεί, τι θα κάνετε στο ένα, τι θα κάνετε στο άλλο. Υπάρχουν απαντήσεις σε όλα. Το ζήτημα είναι αυτές οι απαντήσεις να φτάνουν στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό επικοινωνούμε εμείς τώρα. Είμαστε κάθε μέρα στο δρόμο, κάθε μέρα επικοινωνούμε με τους πολίτες σε κάθε γειτονιά για να μάθουν το πρόγραμμά μας, να ξέρουν τι συμβαίνει. Γιατί εμείς δεν είμαστε όχι. Είμαστε θετικοί και σε πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, τα τελευταία μέτρα που έφερε η κυβέρνηση, η απερχόμενη κυβέρνηση. Είπαμε παρόν. Γιατί είπαμε παρόν? Λέτε για τα επιδόματα. Για τα επιδόματα. Ναι. Γιατί ασφαλώς ο κόσμος πρέπει να πάρει. Του έχουν κόψει τα πάντα, να μην πάρει κάτι. Βέβαια, του έχουν κόψει 10, του δίνουν ένα. Δεν είναι 13η σύνταξη. Δεν ήταν τα δεν ποσά ήταν 13η σύνταξη. Ναι. Δεν θέλω αστειευόμενος να πω άλλα πράγματα γιατί θα παρεξηγηθώ. Αλλά πράγματι δεν ήταν 13η σύνταξη. Μάλιστα. Ένα επίδομα ήταν. Mm-hmm. Ένα χαρτζιλίκι. Τώρα θέλω να σας κάνω ένα ιδεολογικό-φιλοσοφικό ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε πολιτική, δεν έκανε αριστερή πολιτική. Έτσι δεν είναι, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι δική μου κρίση. Έκανε ζημιά στην αριστερά αυτό, ασφαλώς. Στην αριστερά γενικότερα. Ασφαλώς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια έξυπνη τακτική. Με αριστερή φρασιολογία. Είχε τακτική. Ναι, σε αυτό που θα σας πω θα το καταλάβετε. Ναι. Με αριστερή φρασιολογία εφάρμοζε τα σκληρότερα νεοφιλελεύθερα μέτρα. Αρκεί να δει κάποιος τι έγινε με το τρίτο μνημόνιο. Το οποίο βέβαια το ψήφισαν όλοι, για να μην μας λένε ότι δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Όλοι τα ψήφισαν. 222 βουλευτές το ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, όμως αυτά που όλοι οι προηγούμενοι δεν θα μπορούσαν να τα περάσουν, τα πέρασαν έμακτα. Η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη να σας πω, δεν πρέπει να λεγόμαστε Ελλάδα. Υπερταμείο πρέπει να λεγόμαστε. Τα πάντα, όλη η δημόσια περιουσία έχει μπει στο υπερταμείο. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα, έτσι. Με τι πολιτικό κριτήριο πάει ο κόσμος σε αυτές τις εκλογές? Με διαφορετικό από ό,τι πήγε στις ευρωεκλογές? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Αν και ο κόσμος ακούει, μένει στους μεγάλους τίτλους. Ναι. Δεν εμβαθύνει. Δεν έχει και χρόνο να εμβαθύνει. Δεν έχει και χρόνο να εμβαθύνει. Και ένα σωρό σκοτούρες. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι με το ξέσπασμα των μνημονίων τον γέμισαν τον κόσμο με φοβικά και ενοχικά σύνδρομα. Μην φύγουμε από το ευρώ, μην φύγουμε από την Ευρώπη. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Περίφημες φράσεις που έχουν μείνει. Ο κύριος Κουτσούπας, βέβαια, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι αν φύγαμε από το ευρώ, θα υπέφερε ο φτωχός κόσμος. Αυτό λέω πώς ξεκίνησε. Μεγάλη αλήθεια. Τι έχει κυκλοφορήσει. Ασφαλώς. Τι έχει κυκλοφορήσει. Έτσι. Αυτά όλα λοιπόν του έχουν προκαλέσει ένα αίσθημα ανασφάλειας. Μάλιστα. Έτσι, ενώ την κρίσιμη ώρα, μάλιστα, είπαμε, μας αγαπάει, δεν προχωράει στο επόμενο βήμα. Κύριε Αγγελού, έτσι, κάτι τελευταίο που θέλετε να πείτε για το ΚΚΕ για αυτές τις εκλογές, γιατί πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Καλούμε τον κόσμο να μας ψηφίσει. Να μας ψηφίσει, να μας πιστέψει, γιατί αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες. Η 8η Ιουλίου δεν θα είναι καλύτερη από την 6η και την 7η. Κυβέρνηση θα προκύψει έτσι κι αλλιώς. Εμείς ζητάμε να μας δώσει τη δύναμη να είμαστε μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, γιατί σε απότερο χρόνο ενδέχεται να δούμε κι άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, μια συγκυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων ή των τριών κομμάτων. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Και θα κλείσω με αυτό. Φανταστείτε αν το 9 το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε ένα ποσοστό της τάξης του 14-15%. Δεν θα τολμούσαν εύκολα να φέρουν μνημόνια.